Μία διαφορετική κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας, καθώς σήμερα πολλοί από τους παρευρισκόμενους γιορτάζουν τις αναμνήσεις τους, κυρίες και κύριοι. Ένα σχολείο το οποίο έχει δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αυτές οι σχολικές αναμνήσεις για όλους αυτούς τους ανθρώπους θα μείνουν αξέχαστες. Λοιπόν, όλοι δίνουν ξανά το ραντεβού τους για να συναντηθούν, να κόψουν την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα, αλλά πάνω απ' όλα να ευχηθούν να γίνουν ακόμα περισσότερα τα μέλη του Συμβουλίου και του γενικότερα του Συλλόγου σας, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς όπως το είπατε, γιατί εδώ θα πρέπει να τονιστεί αυτό που έχουμε τονίσει κατά επανάληψη, ότι είναι για όλους τους φοιτήσαντες από φοιτούς του σχολείου, του κτηρίου που έχουν τελειώσει. Υπάρχει μια παρεξήγηση ότι είναι μια στάξη δύο τάξεων. Δεν είναι μια στάξη δύο τάξεων. Είναι όσοι έχουν τελειώσει ή φοιτήσει αυτό το σχολείο, μπορούν να έρθουν, να γραφτούν στο σύλλογο, να το δυναμώσουν και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις τους. Σήμερα είναι η δεύτερη πίτα που κόβουμε σαν σύλλογος. Άλλωστε, δεν έχουμε λιγότερο από 1,5 χρόνο λειτουργίας. Πιστεύουμε να πάει καλά. Πιστεύουμε στη συμμετοχή άλλων άλλων. Είμαστε και στο κέντρο του χειμώνα. Οπότε, οι όσοι κρατάνε κάποια άτομα στα σπίτια τους, μην ξεχνάτε ότι οι καθηγητές μας είναι άνω των 80. Οπότε, με τη βοήθεια του Θεού, πιστεύω ότι θα είναι μια όμορφη και χαρούμενη εκδήλωση. Να ανταμώσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε όσοι αντέχουν να χορέψουν και να ευχηθούμε ένα στον άλλον πραγματικές και αληθινές ευχές. Μαθήτριά μου, είσαι πολύ, πολύ νέα, κορίτσι μου. Αποκλείεται να είσαι μαθήτριά μου. Έκανα 15 χρόνια εγώ στο Αρένων. Και από εκεί πήγα στο Θηλαίον και εν συνεχεία γυμνασιάρχης και μετά σχολικός σύμβουλος και τερμάτισε την καριέρα μου την εκπαιδευτική. Πώς ήταν να είστε στο σχολείο λοιπόν, τι θυμάστε, τι είχατε καλούς εσύγχους μαθητές, καλά μαθητές εσύγχους δεν είναι. Κοιτάξτε, οι μαθητές της εποχής εκείνης ήταν πολύ διαφορετικοί από τους σημερινούς. Είχαν βέβαια τις ανησυχίες τους, τις αταξίες τους κλπ. Αλλά όταν μπαίναμε στην αίθουσα, σκόρανταν όλοι να μας υποδεχτούν. Στο Αρένον τότε, το 62. Έφυγα το 69, πήγα Θεσσαλονίκη και μετά ξανά ήρθα εδώ. Δηλαδή τα παιδιά μου εδώ του Αρένον, του πρώτου σημερινού, είναι τα παιδιά από το 62 μέχρι τα 69 το είχα. Το Σεπτέμβρη μάλιστα κάνανε τα 50 χρόνια τους μια τάξη, γιόρταζε που τέλειωσε το 69. Εμείς ήρθαμε για Κοτσοπολιό. Οι μόνοι που δεν είμαστε εδώ του τέτοιου. Μας κάλεσε ο φίλος μας ο Δημήτρης και ήρθαμε για να περάσουμε την ώρα μας. Αλλά στηρίζεται το σύλλογο γιατί είναι ένα σύλλογος που γιορτάζει τις αναμνήσεις. Είναι όμορφο ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι μετά από χρόνια βρίσκονται και λένε πέντε κουβέντες. Θετίος του σχολείου Αρένων, πώς νιώθετε? Μεγάλη χαρά, ξανασυναντάω καθηγητές και συμφοιτητές που είμαστε μαζί. Μεγάλη χαρά, μετά από τόσα χρόνια, το 1979. Ήταν αυστηρό σχολείο τελικά? Ήταν αυστηρό. Καλό αυτό όμως. Ξέχαστε έτσι περιπέτεια που θυμάστε σαν μαθητής, ποια ήτανε? Στις εκδρομές που πηγαίναμε, τις πολυήμερες. Εκεί περνούσαμε πάρα πολύ ωραία. Μου ήταν διαφορά Θηλαίων και Αρένων, πώς το νιώθετε εσείς, πώς το νιώθατε? Το είχαμε συνηθίσει εμείς, φυσικά ήταν η τελευταία χρονιά μετά από εμάς που έγινε μεικτό το σχολείο.